Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι, ένα βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό. Νιώθω πάρα πολύ αμήχανα με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά σας είχα υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσω ξανά τα βίντεο και θα το κάνω. Βέβαια τώρα, εντάξει, ξέρετε ότι θα το υποστείτε αυτή την αμηχανία τέλος πάντων που έχω στα πρώτα βίντεο που ξεκινάω μετά πολύ καιρό ξανά. Θα μου πεις μην τα σταματάς. Θα σου πω ναι, ποια κουβέντα είναι αυτό. Λοιπόν, to the point. Η αλήθεια είναι ότι έχω γυρίσει 2-3 βίντεο και ήθελα να τα μοντάρω για να τα ανεβάσω. Όμως, εγώ έχω αυτό το κακό ότι τα βλέπω μετά και σκέφτομαι τι έχω γυρίσει και καταλήγω τέλος πάντων να μην τα απολύω στο να μην μου αρέσει αυτό που έχω γυρίσει. Με αποτέλεσμα να μην τα μοντάρω ποτέ και να μην τα ανεβάζω κιόλας. Δηλαδή, έχω 3 βίντεο σίγουρα που έχω γυρίσει. Εν τω μεταξύ, επειδή γενικά είχα σκοπό στο κανάλι να δώσω ένα χαρακτήρα συγκεκριμένο. Δεν ξέρω ακόμα τι. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω κάποια βίντεο σχετικά με την ψυχολογία, μιας που το σπουδάζω τώρα και είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, θεωρούσα πολύ άκυρο το γεγονός να ξεκινήσω ξανά βίντεο χωρίς να σας έχω κάνει ένα live update, επειδή έτσι με ρωτάτε και στα μηνύματα και στα σχόλια που βλέπω στο Facebook και στο Instagram καμιά φορά. Τώρα έχω καιρό να μπω και στο Instagram, αλλά τέλος πάντων, δεν θεωρούσα σωστό να ξεκινήσω να κάνω βίντεο με συγκεκριμένη θεματολογία χωρίς να σας έχω πει πρώτα δύο πράγματα. Το πώς είμαι, πού βρίσκομαι, τέλος πάντων τι έχει μεσολαβήσει. Κάτι τέλος πάντων για μένα. Να πω συγγνώμη για τη φασαρία που ακούτε. Πιθανόν να ακούτε φασαρία, είναι το κλιματιστικό. Γιατί εγώ κρυώνω. Βασικά για να κάτσω να κάνω βίντεο θέλω την άνεσή μου, θέλω να μην είναι τα χέρια μου παγωμένα. Νιώθω που νιώθω αμήχανα, να μην είναι και τα χέρια μου παγωμένα τέλος πάντων. Οπότε σκέφτηκα σε πρώτη φάση να σας βάλω έτσι ξανά στο κλίμα, κάνοντας ένα μακιγιάζ φθινοπορεινό και ταυτόχρονα μιλώντας σας για το τι έχει παιχτεί, μεσολαβήσει στη ζωή μου αυτό το διάστημα. Κάποιοι τα ξέρετε, κάποιους τα έχω πει, κάποιοι τα βλέπετε και στο Facebook γιατί δεν κρατιέμαι κιόλας. Αλλά προτιμώ να σας τα πω εγώ εδώ και ό,τι απορίες έχετε τέλος πάντων να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε, και επειδή γενικά έχω σκοπό να συνεχίσω με consistency τα βίντεο μου, κάντε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι, γενικά δείξτε μου λίγο ότι συνυπάρχουμε τέλος πάντων. Ελπίζω να μην είναι πολύ τρομακτική η εικόνα μου, παιδιά. Ήθελα να βαφτώ και να κάνω μετά το intro του βίντεο, αλλά ούτε και αυτό θα ήταν αληθινό, δεν θα ήμουν εγώ. Θα ήταν το πριν και το μετά και θα υπήρχε ένα έτσι μια χρονολέση και έχουμε χρονοκάψουλα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα κάνω με το μακιγιάζ σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε το point που με εμένα τώρα δεν είναι το μακιγιάζ. Το point είναι να κάνω ένα βίντεο, απλά επειδή δεν θέλω απλά να κοιτάζω την κάμερα και έτσι αμήχανα να κουνάω τα χέρια μου κλπ. Και να μιλάω. Προτίμησα να κάνω μακιγιάζ και να μιλάω. Φυσικά και θα παρεμβάλλετε μουσική στο ενδιάμεσο. Ας βάλω λίγο primer όσο μιλάω. Να κάνω και κάτι. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω λίγο τα νέα μου, λίγο να ξαναμπούμε τέλος πάντων στο κλίμα των βίντεο κλπ. Θέλω πολύ να ασχοληθώ με το κανάλι μου. Μου άρεσε πολύ αυτό, πάντα. Ο λόγος που απέχω κατά διαστήματα από το κανάλι μου, να ξέρετε, που θα το ξέρετε γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές τα ψυχολογικά μου δεν μου το επιτρέπουν, δηλαδή θέλω να το κάνω, αλλά σκέφτομαι την κούραση του να βρεις την κάμερα, να είναι φορτισμένη η μπαταρία. Θα μου πεις σιγά την κούραση. Δεν έχετε άδικο να το σκέφτεστε έτσι. Απλά για έναν άνθρωπο που έχει τέλος πάντων κάποια θέματα, είναι δύσκολο να το δει έτσι απλά. Τέλος πάντων, γι' αυτό είμαι εδώ, για να προσπαθώ κάθε μέρα και καλύτερα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι έχω ξεπεράσει πλέον το ποιος βλέπει τα βίντεο μου. Όποιος και να βλέπει τα βίντεο μου είναι καλοδεχούμενος. Όχι επειδή πληρώνομαι μόνο, αλλά και γενικά γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ποιος θα δει, ποιος θα ακούσει και αυτά. Όποιος δει και όποιος ακούσει είναι ελεύθερος να γράψει τα σχόλια ό,τι θέλει. Και αν εγώ νιώθω φαίνεται, είμαι και εγώ ελεύθερη να διαγράψω τα σχόλια ή να απαντήσω αντίστοιχα από κάτω. Να το κλείνουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο. Πάμε να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ. Θα παρεμβάλλετε και μουσική ανάμεσα γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ συνεχώς να μιλάω και να βάφομαι ταυτόχρονα παράλληλα. Οπότε θα παρεμβάλλετε και μουσική στο ενδιάμεσο για να μπορώ να παίρνω και μια ανάσα, να συνεχίσω κιόλας να βάφομαι. Θα κάνω ένα έξτρα μακιγιάζ σήμερα για να έχουμε χρόνο να πούμε δύο πράγματα. Και γενικά για να μην έχω αυτή την αμηχανία τέλος πάντων του πρώτου βίντεο μετά από τόσο καιρό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν,
Θα ξεκινήσω με... Τι θα ξεκινήσω? Με τα μάτια θα ξεκινήσω. Έχω δύο παλέτες. Είναι από Revolution. Είναι η Nude on Nude. Αυτή εδώ. Και η Bronzed Glow. Επειδή θέλω να κάνω κάτι φθινοπορεινό. Να σας δείξω τα χρώματα. Δεν ξέρω ακόμα τι από τα δύο θα χρησιμοποιήσω ή μπορώ να χρησιμοποιήσω και τις δύο. Anyway, λοιπόν, έχω τον καθρέφτη μπροστά μου, οπότε θα κοιτάω και στον καθρέφτη, καταλαβαίνετε. Επίσης, θέλω να κάνω έξτρα μακιγιάζ σήμερα, όχι γιατί θα πάω πουθενά, πουθενά δεν θα πάω, έχω ρεπό. Απλά έχω πάρει κάτι μαγνητικές βλεφαρίδες, γιατί το μεγάλο μου κόλλημα στο μακιγιάζ πάντα ήταν οι ψεύτικες βλεφαρίδες. Δεν μπορώ να τις τοποθετήσω με τίποτα. Και τώρα τελευταία άρχισα να τις τοποθετώ. Δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα, δεν έχω κάτι να σας δείξω αυτή τη στιγμή, αλλά να μην σας τα πολυλογώ, έχω πάρει μαγνητικές βλεφαρίδες, οι οποίες είναι με eyeliner που μπαίνει και μαγνητίζονται οι βλεφαρίδες πάνω στο eyeliner. Ναι, και τέλος πάντων θέλω να τις δοκιμάσω, οπότε θα κάνουμε ένα βραδινό έξτρα μακιγιάζ για να μπορέσω, παιδιά, να τις δοκιμάσω. Με αυτές θα πάμε λογικά ή με αυτές, δεν ξέρω. Το βλέπουμε. Λοιπόν, δεν θα σας λέω τι προϊόντα χρησιμοποιώ για να μην αποσπάτε προσοχή μου συνέχεια. Αν τυχόν θέλετε να με ρωτήσετε για κάτι, feel free, ρωτήστε με, δεν υπάρχει πρόβλημα φυσικά, εννοείται. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Μωρικότα. Εγώ τώρα αυτά τα πινέλα τα έχω πλύνει για να τα χρησιμοποιήσω, ε? Για να κάνω το βίντεο. Ε? Καλά λέω? Ε? Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Ναι, μπράβο, καθάρισέτε μου κι εσύ λίγο. Ευχαριστώ. Ήταν μια μικρή παρένθεση αυτή, με συγχωρείτε. Αλλά... είμαστε πολύ μέσα σε αυτό το σπίτι, θέλω να ξέρετε. Είμαστε τρία γατιά, ένα σκυλί, εγώ και ο Θανάσης. Ποιος είναι ο Θανάσης? Θα τα πούμε στην πορεία. Μην τα πούμε όλα από το πρώτο λεπτό. Το λοιπόν, εγώ... σίγουρα θα το ξέρετε αυτό. Τέλος πάντων, είχα χωρίσει την προηγούμενη σχέση μου. Πήγα για σεζόν στην Κέρκυρα, όπου δεν θέλω να πολύ μιλήσω γι' αυτό. Δεν θέλω να θυμηθώ πάρα πολλά πράγματα από αυτά που έζησα. Θα προτιμήσω να το αφήσω από το κεφάλαιο να περάσει. Πήγα λοιπόν Κέρκυρα, μαζί με το παιδί φυσικά. Περάσαμε πολύ ωραίο χρόνο εκεί πέρα μαζί. Από δουλειές τίποτα το ιδιαίτερο. Θα ήθελα να σας πω μόνο ότι όποιος είναι να πάει σεζόν να το σκεφτεί πολύ καλά προτού πάει, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω πλέον αν αξίζει, ειλικρινά δηλαδή, η δουλειά και τα λεφτά που δίνουν και το κράξιμο που ακούς ως υπάλληλος. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να μην πάρω παραπάνω θέση. Λοιπόν, εν τέλει, θα σας πω έτσι λίγο συνοπτικά την ιστορία. Εγώ έφυγα τον Αύγουστο από την Κέρκυρα, δεν πήγαινε άλλο, γιατί έφτασα στο σημείο να δουλεύω για 7 κατοστάρικα, 7 ώρες σεζόν. Πάρα πολύ λίγα τα χρήματα, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Και επειδή γενικά δεν είχα που να πάω και επειδή γενικά είμαι λίγο φτερό στον άνεμο, θα το ξέρετε εσείς όσοι με ακολουθείτε τέλος πάντων για κάποιο διάστημα, ξέρετε ότι δεν κάθομαι στα αυγά μου. Ήθελα απλώς να φύγω από Κέρκυρα, γιατί εντάξει, το έχω ξαναδεί το εργάκι, δεν είναι για πολλά. Οπότε έψαξα να βρω ένα σπίτι με συγκάτοικο για να μπορώ να αντεπεξέλθω στα οικονομικά, στις απαιτήσεις τέλος πάντων ενός σπιτιού και να μπορέσω να τελειώσω τη σχολή μου, τόσο την ψυχολογία όσο και την σχολή μακιγιάζ που θέλω να την τελειώσω και αυτήν. Και γενικά έχω μπει σε ένα mood να μην αφήσω πράγματα που έχω αφήσει ήδη στη μέση, να μην τα αφήσω να μην τα τερματίσω τέλος πάντων, εντάξει. Οπότε να μην σας τα πολυλογώ, έψαχνα στο ίντερνετ να βρω συγκάτοικο
και βρήκα συγκάτοικο. Λοιπόν... Εκεί λοιπόν που βάζω αγγελία για συγκάτοικο, έψαχνα περιοχές εκτός Αθηνών για να μπορώ να έχω και λίγο φύση, λίγο θάλασσα, γιατί εντάξει έμεινα κάποιο διάστημα μόνη μου, χωρίς σχέση. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο, ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου, για να μπορέσω λίγο να ανασκουμποθώ γενικά, να σκεφτώ κάποια πράγματα, να τα βρω λίγο με τον εαυτό μου. Δεν ξέρω, νομίζω οι περισσότεροι καταλαβαίνετε περίπου για ποιο πράγμα μιλάω, πώς είναι τέλος πάντων όταν συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι χρόνο για τον εαυτό σου. Οπότε το έκανα αυτό. Πήρα το χρόνο μου και αποφάσισα να τον διαθέσω για την πάρτι μου, για να δω λίγο τι πρόκειται να κάνω. Με αυτά και με αυτά, το ξέρω ότι διακόπτω πάρα πολύ τη σκέψη μου, είναι επειδή πέρασε καιρός και δεν ξέρω τι να πω και κυρίως δεν ξέρω πώς να το πω, αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημά μου. Εν τω μεταξύ μόνο πορτοκαλί δεν ήθελα να κάνω, εν τέλει πορτοκαλί κατέληξα να κάνω, αλλά οκ. Έψαχνα λοιπόν σπίτι σε περιοχές εκτός Αθηνών για να μπορώ να έχω λίγη φύση, γιατί ήθελα λίγο να... Θέλω να είμαι κοντά σε αστικό κέντρο τέλος πάντων, αλλά δεν μπορώ τη βαβούρα, την κίνηση πλέον, δεν μπορώ τον πολύ κόσμο. Γενικά απέχω τα θέματά μου, δεν είναι ότι δεν τα έχω. Ήθελα σε γενικές γραμμές να είναι ένα σπίτι, ένα μέρος, μια περιοχή που να έχει πρόσβαση στα πάντα, αλλά ταυτόχρονα να μην έχει τη βαβούρα της Αθήνας, ούτε της Θεσσαλονίκης, γιατί πλέον και η Θεσσαλονίκη έχει γίνει κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Και μου έστειλε μήνυμα ο Θανάσης και μου λέει είναι ένα σπίτι, τέλος πάντων στο Πορτοράφτη, είναι... μένω στο Πορτοράφτη πλέον όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα σπίτι αυτό, είναι μονοκατοικία, έχει αυτά, έχω 4 ζώα μου, λέει 3 γατούλες και ένα σκύλο, τέλεια λόγω εντωμεταξύ, καλύτερη μου. Οκ, τα μιλάμε, τα συμφωνούμε και έρχομαι εδώ. Να μην τα πολυλογώ, προσπαθώ να τα πω περιληπτικά αλλά και να μην σας αφήσω και με κάποιο κενό, αλλά αυτό μάλλον δεν γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι μου βρήκε και δουλειά ο Θανάσης, μου πρότεινε δηλαδή, μου λέει είναι αυτό το μαγαζί, θέλουν άτομα, θες να έρθεις, ναι, τέλεια, δεν το συζητώ. Και θέλω να μπω κατευθείαν λοιπόν στο διατάφτα, ότι είμαι πλέον στο Πορτοράφτη εδώ και 2 μήνες. Είμαι 2 μήνες και κάτι για την ακρίβεια, είμαι πολύ καλά και έχω τον Θανάση, ο οποίος Θανάση είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, είμαστε μαζί και είμαστε πάρα πολύ καλά, δουλεύουμε πολύ, οκ, αλλά κάνουμε και πράγματα, πηγαίνουμε βόλτες, είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή, είναι πολύ ωραίο μέρος, έχει μια ησυχία που δεν τη βρίσκεις εύκολα, ειδικά σε περιοχές της Αθήνας, εντάξει δεν είναι Αθήνα, αλλά ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και γενικά δεν ξέρω αν θέλω να πω κάτι άλλο, σκοτεινιάζει και ξανά έχει ήλιο και ξανά σκοτεινιάζει και ξανά έχει ήλιο, με αποτέλεσμα τα χρώματα λίγο να παίζουν στην κάμερα, δεν πειράζει, προσπερνάμε αυτό, έτσι κυρίως δεν είναι αυτό το point για το οποίο γίνονται τα βίντεο, εντάξει. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχω αρκετό φως ώστε να κάνω το μακιγιάζ, δεν φίλε. Λοιπόν, μου αρέσει αυτό που κάνω μέχρι τώρα. Τώρα είμαι σε φάση να συνεχίσω με καφέ ή να συνεχίσω με μοβ. Το μοβ είναι λίγο πιο δεσμευτικό χρώμα, οπότε λέω να συνεχίσω με καφέ. Και βλέπουμε.
Ποιο από αυτά τα δύο ταιριάζει? Μάλλον αυτό, ε. Αν και λίγο σκούρο δεν είναι. Έχω μία σκιά από Dust & Cream, το νούμερο 6, που είναι σκιά σε σκόνη. Και θέλω να τη βάλω στο καπάκι. Βέβαια, δεν τα αποθηκεύω σωστά. Με αποτέλεσμα να μαζεύεται όλη η πούδρα πάνω. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα είναι δικά μου και δεν ξέρω αν μπορώ ποτέ να τα διορθώσω. Μπορεί και να μπορέσω κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά είναι μια εξαιρετική σκιά, θεωρώ. Μ' αρέσει που ήθελα να κάνω έξτρα μακιγιάζ για να σας κρατήσω σε χρόνο, τέλος πάντων, γιατί έχω να σας πω πολλά. Εν τέλει τα είπα όλα στο πρώτο δεκάλεπτο και that's it. Τώρα θα μιλάμε μόνο για μακιγιάζ. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Μη φύγετε, περιμένετε. Τις βλεφαρίδες μάλλον θα τις βάλω στο τέλος. Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα καταστρέψω όλο το μακιγιάζ. Φοβάμαι πάρα πολύ αυτό, τέλος πάντων. Πάμε. Εν τω μεταξύ, μέγα λάθος το ότι έβαλα άσπρη μπλούζα σήμερα για να κάνω αυτό το υπέροχο πορτοκαλί μακιγιάζ. Είναι θέμα χρόνου το να λερωθώ. Πάλι σκοτίνιασε. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε γενικά, ρωτήστε με στα σχόλια. Και θέλω κυρίως κάποια στιγμή να μου πείτε αν σας ενδιέφερε να κάνω θεματικά βίντεο, δηλαδή τι έχω κατά νου. Δύο πράγματα έχω κατά νου. Το πρώτο είναι να μιλήσουμε για ψυχολογία και για διάφορα θέματα που αφορούν έτσι πολύ την καθημερινότητά μας και γενικά απασχολούν πάρα πολύ την κοινωνία τελευταία. Και η δεύτερη σκέψη μου, ιδέα, ήταν να ξεκινήσω να αναλύω εντός εισαγωγικών υποθέσεις είτε ξεχνιασμένες είτε ανεξιχνίαστες διαφόρων εγκλημάτων και τέτοια πράγματα. Βέβαια αυτό παραπέμπει αλλού. Πάει το κανάλι σε τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι έχει συνηθίσει. Η τρίτη ιδέα και η πιο επικρατέστερη για μένα είναι να συνεχίσω αυτό που έκανα πάντα. Random βίντεο, είτε vlog, είτε ψυχολογία, είτε οτιδήποτε. Τα οποία θα μπορούμε να κάνουμε κάθε Τετάρτη, κάθε Δεύτερη Τετάρτη, γιατί αυτό δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Αν και θα υποσχεθώ ότι τα βίντεο θα έχουν consistency, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ αν θα είναι κάθε Τετάρτη. Μάλλον θα είναι κάθε Δεύτερη Τετάρτη για να μπορώ να είμαι κι εγώ ok. Γιατί εντάξει, δουλεύω αρκετές ώρες και το χρόνο που μου απομένει είναι λίγος και δεν μπορώ να τον διαθέσω όλο στα βίντεο. Γιατί εντάξει, είναι και δουλειά η φύση της, τέλος πάντων κουραστική. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι προτιμάτε από αυτό που σας είπα να κάνουμε. Ή αν προτιμάτε όλα. Γενικά, να δούμε λίγο τι θα επικρατήσει. Για να έχω κι εγώ ένα μπούσουλα στο κεφάλι μου, να ξέρω τι να ετοιμάζω. Έχω τρία πράγματα έτοιμα ήδη, ενώ με script κλπ. Θα ήθελα όμως να ξέρω τη γνώμη σας πριν ξεκινήσω το οτιδήποτε. Αν θέλετε να το κρατήσω ένα απλό κανάλι μακιγιάζ, να περνάμε απλώς την ώρα μας. Και αυτό γίνεται. Αλλά δεν ξέρω, εγώ είμαι αναποφάσιστη, οπότε θα ήθελα να μου δώσετε τις ιδέες σας. Please. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία πομάδα φρυδιών από την Evelyn Cosmetics. Δεν φαίνεται καλά γιατί το έχω πολύ καιρό. Είναι πάνθινο, είναι πάρα πολύ καλό. Το μόνο κακό είναι ότι έχει μαζέψει, δεν ξέρω αν το βλέπετε μέσα. Έχει μαζέψει, ήταν πολύ πιο μεγάλο και τώρα έχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως είναι ένα φοβερό προϊόν, άσχετο, απλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Έκανα τα φρύδια μου πριν βάλω make-up, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξανακάνω σε λίγο. Anyway. Πάμε. Τα χρώματα τώρα μπορεί να τα βλέπετε σε λίγο περίεργα, διότι εντάξει, είχα μαυρίσει. Τώρα δεν είμαι πια μαύρη. Όχι ότι ήμουν ποτέ μαύρη, αλλά ναι, τέλος πάντων. Παίζουν λίγο τα χρώματα. Εντάξει, νιώθω λίγο πράσινη. Με λες και μούμια. Λοιπόν, αυτό θα το διορθώσουμε πάρα αυτά, immediately. Δεν ξέρω γιατί φαίνεται έτσι στην κάμερα. Έχει UV προστασία. Όχι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εν τω μεταξύ, κανονικά φαίνεται πιο σκούρο από το δέρμα μου. Αλλά αυτή τη στιγμή που το βλέπω στην κάμερα, τρομάζω εγώ η ίδια μου. Θα το φτιάξουμε όμως, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα το φτιάξουμε αμέσως. Δεν είμαι σίγουρη για το πώς θα το φτιάξουμε.
ακόμα πιο άσπρο, ξέρω εγώ. Ναι. Βγάζω και μακιγιάζ, τρομάρα μου. Να με δει κανένας άνθρωπος, θα τρομάξει πραγματικά. Πάμε να βάλουμε και αυτό το απέσιο ροζ κονσίλερ. Το βλέπετε στο μπουκαλάκι πόσο ροζ γκρι είναι. Θα μου πεις γιατί το φοράς. Εντάξει, παιδιά, δεν έχω προλάβει να πάω να πάρω, εντάξει. Θα πάω όμως. Θα πάω. Είναι θέμα χρόνου. Τέλεια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μούμια. Τέλεια. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Πάμε να διορθώσουμε λίγο αυτό το κακό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο να το βλέπεις αυτό. Όπως στην κάμερα φαίνεται πολύ χάλια. Ορκίζομαι ότι στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Αλλά παιδιά, εντάξει, να σας πω και κάτι. Halloween έρχεται. Τι. Εντάξει, υπόσχομαι ότι το επόμενο βίντεο, ειδικά αν είναι μακιγιάζ, θα είναι με σωστό foundation. Δεν κατάσταση αυτή. Καλά, τόσο μαύρη είμαι και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Είναι δυνατόν ένα τόσο μαύρο foundation να μην μου ταιριάζει? Δεν φαίνεται τόσο μαύρο στην κάμερα. Αλλά συγγνώμη, δες το. Όχι, δες το. Είναι σκούρο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει να φτιάξω και τι πρέπει να χαλάσω. Αυτό εδώ, να μην το πάρετε ποτέ. Είναι μια εταιρεία που δεν ξέρω πώς λέγεται. Το πήρα γιατί ήταν ωραίο το χρώμα και το glitter, αλλά δείτε λίγο υφή. Δείτε λίγο πως είναι το μπουκαλάκι όταν το ανοίγεις. Είναι σαν κρέμα, σαν πάστα βασικά. Και δεν ξέρω αν έχει και καλή απόδοση αυτή που περιμένεις από ένα semi-liquid highlighter. Κανονικά liquid highlighter έγραφε, αλλά μόνο liquid δεν είναι. Και είναι έτσι από την πρώτη μέρα που το πήρα, δεν είναι ότι έγινε τώρα. Δεν κάνει blend με καμία Παναγία. Με καμία Παναγία. Είναι ό,τι χειρότερο έχω πάρει από highlighter. Τραγικό. Δεν έχει νόημα. Θα ξαναβάλω highlighter μετά. Δεν έχει νόημα, πραγματικά. Να τελειώσω λίγο με τα μάτια. Όχι με τις βλεφαρίδες ακόμα. Ή να τις βάλω τώρα να τελειώνουν. Δεν ξέρω. Σαν το πανί, έτσι. Σαν το πανί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τις βλεφαρίδες. Να δούμε... πόσο στραβά θα πάει αυτό, πόσο στραβά θα πάει αυτό. Κάνω και ένα zoom, ε. Ας κάνω και ένα zoom να γελάσουμε παρέα. Πώς να φτάσετε το eyeliner μέχρι το κούτελο. Ξέρω ότι είναι θεόστραβο, το ξέρω. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Την εντύπωση ότι είναι τεράστιες οι βλεφαρίδες για τα μάτια μου. Είμαι σίγουρη ότι μπορούσε να έχει πάει και καλύτερα. Χωρίς βλεφαρίδες θα είμαι. Και φοβάμαι ότι θα είμαι και χωρίς τις δικές μου βλεφαρίδες. Τόσο χάλι. Πρέπει να βάλω μέχρι πιο μέσα το eyeliner. Δεν γίνεται αλλιώς. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να βάψω λίγο και τις δικές μου βλεφαρίδες, γιατί φαινόντουσαν πολύ άσπρες στη σχέση με τις ψεύτικες και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βαριές.
εντάξει, εύχριστες. Από μακριά σίγουρα είναι πιο ωραίο το αποτέλεσμα, μισό λεπτάκι. Είναι βλεφαρίδα με λίγο μάτι. Δεν είναι μάτι με βλεφαρίδα αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει. Γνώμη μου είναι αυτή. Πάμε να σώσουμε λίγο την κατάσταση γενικότερα, γιατί δεν με βλέπω καλά σήμερα. Δεν έχει πετύχει τίποτα από όλα αυτά που είπα να κάνω. Να μην γίνει αιτία αυτό να σταματήσω το βίντεο, θα ήθελα. Θα ήθελα να μην γίνει αυτό η αιτία. Τέλος πάντων. Ελπίζω γενικά με το κραγιό να δείχνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πραγματικά το ελπίζω. Το highlighter είναι μία αποτυχία. Οπότε τώρα θα βάλω και πούδρα highlighter, γιατί δεν μου άρεσε αυτό. Καλύτερο. Ναι. Νομίζω ότι θέλω να βάλω λίγη μάσκαρα στις κάτω μπλεφαρίδες. Ή δεν θέλω. Μάλλον δεν θέλω. Ας τις έτσι τώρα πες, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, έτσι δεν ήσουν αρκετά άσπρη. Πρέπει να βάλεις και highlighter. Άσπρη. Που δεν είναι, δεν είναι αυτό το χρώμα το σωστό. Εγώ, παιδιά μου, μέχρι εδώ μπορώ αυτή τη στιγμή της ζωής μου, δεν είμαι για παραπάνω. Μέχρι εδώ φτάνει η χάρη μου και οι ικανότητές μου, τόσο, αν μπορεί να πει κανείς ότι έχω ικανότητες στο μακιγιάζ. Τέλος πάντων, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα σε αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, σε γενικές γραμμές. Δεν θέλω να κλείσω εδώ, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ξέρω και τι άλλο να σας πω. Θα ήθελα να μιλάμε γενικά πάρα πολύ ώρα. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, πρώτο βίντεο. Καλύτερα να αφιερώσω τον υπόλοιπο χρόνο να πάω να το μοντάρω. Συμφωνείτε? Λοιπόν, όπως σας είπα, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια γενικά τι θα θέλετε να κάνω, σε τι θα με προτιμούσατε. Αν με προτιμάτε δηλαδή σε κάτι, γιατί εγώ καλά τα λέω, αλλά μπορεί να μην θέλετε τίποτα από όλα αυτά. Δεν πειράζει, ό,τι και να είναι, γράψτε το μου από κάτω στα σχόλια, να ξέρω γενικά προς ποια κατεύθυνση λίγο να κινηθώ. Και θα σας δω πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο που θα μου πείτε εσείς. Τι θα είναι από όλα αυτά που είπαμε. Φιλάκια πολλά!